Είναι η στιγμή που ο 23χρονος δράστης προσπαθεί να παραβιάσει με επαγγελματικό τρόπο την είσοδο του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Ο δράστης είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια το χτύπημά του. Αφαίρεσε αρχικά ένα σταθμευμένο βαν που βρισκόταν σε πάρκινγκ μεγάλου σούπερ μάρκετ, το οποίο ήταν και αυτό που χρησιμοποίησε για να παραβιάσει την πόρτα στο πρατήριο υγρών καυσίμων. Με το κλεμμένο βαν πέφτει πάνω στην πόρτα και καταφέρει να την ανοίξει. Καθώς ήρθαμε να ανοίξουμε το μαγαζί, είδαμε την πόρτα εδώ παραβιασμένη. Πήγαμε κατευθείαν στις κάμερες, είδαμε ότι ο δράστης παραβίασε την πόρτα χρησιμοποιώντας ένα βανάκι. Μπήκανε κανονικά με το αυτοκίνητο στο μαγαζί. Ο ίδιος έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του μπαίνει στο εσωτερικό και αρχίζει να ψάχνει για χρήματα. Βρίσκει ένα δοχείο με 150 ευρώ σε κέρματα. Τα αρπάζει. Εντοπίζει ένα κλειδωμένο σιρτάρι. Βγαίνει από το κατάστημα, πηγαίνει στο κλεμμένο αυτοκίνητο, παίρνει ένα κατσαβίδι και επιστρέφει για να το ανοίξει. Δεν αφαίρεσε μεγάλο χρηματικό ποσό, στην ουσία τα ψηλά που βρήκε μέσα. Μετά από ελάχιστα λεπτά και χωρίς να βρει άλλα χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα, το βάζει στα πόδια. Φεύγοντας, μάλιστα φρόντισε, όπως βλέπετε και στο βίντεο που εξασφαλίσαμε, να κλείσει την πόρτα και πάλι σαν κύριος. Δεξιοτέχνης. Πάρα πολύ καλός. Έκλεισε και την πόρτα κύριος. Μετά το βενζινάδικο, ο δράστης συνέχισε ανενόχλητο στο έργο του, χτυπώντας σε δεύτερη επιχείρηση με τον ίδιο τρόπο στην ίδια περιοχή. Νωρίς το πρωί, οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο που είχε κλέψει από επιχείρηση, ενώ το μεσημέρι οι άνδρες της υποδιεύθυνσης ασφάλειας πύργου, αξιοποιώντας πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, κατάφεραν να εντοπίσουν και τον ίδιο. Του πέρασαν χειροπέδες. Πρόκειται για παλαιό γνώριμο των αρχών, καθώς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν με παρόμοια αδικήματα.